Όσοι ασχολούμαστε με τη γυμναστική, με τη διατροφή, γενικά με θέματα fitness, παρατηρούμε ότι για το ίδιο θέμα συχνά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν διαφωνίες και υπάρχουν και τσακωμοί, τουλάχιστον στα δικά μου βίντεο στο YouTube. Υπάρχει όμως ένα θέμα για το οποίο νομίζω πως όλοι συμφωνούμε. Αυτό είναι ότι στις γιορτές, οι γιορτές είναι η χειρότερη περίοδος ώστε κάποιος να κάνει μια διατροφή αδυνατίσματος, να πει ότι θέλει να χάσει κιλά. Το φαγητό είναι περισσότερο, είτε στο σπίτι, πηγαίνουμε σε τραπέζια, βρισκόμαστε με συγγενείς, φίλους. Υπάρχουν πολλές περισσότερες ευκαιρίες, πολλές περισσότερες πιθανότητες ώστε κάποιος να φάει φαγητά τα οποία δεν χωράνε σε μια διατροφή αδυνατίσματος. Είναι βάσανο, μαρτύριο, γολγοθάς να πεις ότι μέσα στις γιορτές κάνω μια δίαιτα. Μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας. Αντίθετα, οι γιορτές είναι η καλύτερη περίοδος ώστε κάποιος να κάνει μια διατροφή στεγνού όγκου ή γενικά μια διατροφή όγκου και να πάρει αυτό με αυτό το όφελος για 2 εβδομάδες, δηλαδή να δώσει μια έμφαση στη μυϊκή ανάπτυξη, στη δύναμή του και να έχει καλύτερα αποτελέσματα για το μέλλον. Είτε λοιπόν τα πήγες καλά πριν τον προηγούμενο χρόνο, είτε δεν τα πήγες καλά, αγνώρισε το, ξέχασε το. Ανήκει στο παρελθόν. Αφιέρωσα αυτές τις 2 εβδομάδες σε μια διατροφή όγκου. Και μάλιστα έχω 2 στρατηγικές για όσους ενδιαφέρεστε για αυτό που λέμε. Σίγουρα θα κάνετε την προπόνησή σας. Ακόμα και αν έχετε φύγει από την πόλη σας και έχετε πάει ξεχωριστά στο χωριό, δεν έχετε το γυμναστήριό σας, δεν πειράζει, θα κάνετε μια προπόνηση στο σπίτι. 2-3 φορές την εβδομάδα full body. Σε μια παιδική χαρά, το δικό σας πρόγραμμα, σε ένα τοπικό γυμναστήριο. Οτιδήποτε, αρκεί να κάνεις μια δυνατή προπόνηση. Μάλιστα στην προπόνηση πρέπει να δώσεις πιο πολύ έμφαση, αφού πλέον έχεις πιο πολλές ευκαιρίες να ασχοληθείς με αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν δουλεύεις πιθανόν, δεν πας σχολείο, έχεις πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, κοιμάσαι καλύτερα. Πρέπει να δώσεις έμφαση στον ύπνο σου, τουλάχιστον 8 ώρες, χωρίς συνειδητή ξύπνημα, ας τα κλαμπάκια και τα μπαρ το βράδυ, ξέρω εγώ. Δώσε έμφαση στον ύπνο σου, βγες με φίλους να χαλαρώσεις, να φύγει το στρες. Και όσον αφορά τη διατροφή τώρα, που είναι ας πούμε το κύριο θέμα που επηρεάζεται κυρίως με τις γιορτές, προτείνω 2 στρατηγικές. Η πρώτη στρατηγική αφορά τους skinny, αυτούς που είναι ας πούμε 1,80, 1,85, 55-60 κιλά, είναι κοκαλιάριδες, αδύνατοι, πιστεύουν ότι έχουν υψηλό μεταβολισμό, δεν μπορούν να πάρουν κιλά, πιστεύουν κακό γονίδιο και γενικά ταλαιπωρούνται με το θέμα ότι δεν μπορούν να πάρουν κιλά. Σε αυτούς προτείνω το εξής. Πολλαπλασίες τα κιλά σου π40 για συνολικές θερμίδες ημέρας. Αυτό μεταφράζεται ως, αν είσαι ας πούμε 60 κιλά, 2-400 τη μέρα. Αυτές τα έρθουν από διατροφική πρωτεΐνη ίσον κιλά επί 2, υδατάνθρακες κιλά σου επί 6-7, πολύ ψηλά, και τα λιπαρά σου όσο τα κιλά σου, επί 1, κιλά επί 1. Θα αποδείξεις δηλαδή στον εαυτό σου, κάνοντας τη διατροφή, θα βάλεις 1-2 κιλά μέσα στις γιορτές. Θα αποδείξεις στον εαυτό σου πόσο εύκολο είναι όταν ασχολείσαι με το μέτρημα θερμίδων, όταν ασχολείσαι ώστε με το να έχεις μια ιδέα με τη διατροφή σου, θα δεις πόσο εύκολο είναι να βάλεις κιλά. Θα αποδείξεις στον εαυτό σου ότι είναι όντως εύκολο και μετά τις γιορτές θα συνεχίσεις αυτό την καλή συνήθεια και θα δεις πόσο εύκολο είναι να βάζεις μυϊκά κιλά, να δυναμώνεις πιο εύκολα, να έχεις πιο πολύ ενέργεια μέσα στη μέρα σου και να ανεβάζεις τον μυϊκό σου όγκο. Η άλλη κατηγορία, η άλλη στρατηγική είναι για όσους ας πούμε δεν καίγονται να βάλουν κιλά, δεν πιστεύουν σε όλο αυτό το κομμάτι ότι έχουν υψηλό μεταβολισμό, αλλά θέλουν να διατηρήσουν το λίπος τους και να πάρουν φυσικά αυτό το όφελος των 2 εβδομάδων, να δώσουν ένα τσικ, μια έμφαση στη μυϊκή ανάπτυξη και στη δύναμη αυτές τις 2 εβδομάδες. Αυτοί θα προπλησιάσουν τα κιλά τους επί 33-35, τα οποία θα έρθουν από διατροφική πρωτεΐνη κιλά επί 2, okay, υδατάνθρακες κιλά επί 4-5 και λιπαρά κιλά δια 2 ή κιλά επί 1. Ανάλογα πόσο δραστήριο είσαι όλα αυτά, παίζεις με τους αριθμούς και τα βλέπεις. Θα πάρεις δηλαδή, δεν θα βάλεις όγκο μες γιορτές, δεν θα βάλεις λίπος μες γιορτές, θα χαλαρώσει όμως το μυϊκό σύστημα αφού έχει παραπάνω διατροφή, καλύτερη θρέψη, θα δώσεις έμφαση στην προπόνησή σου, στον ύπνο σου και θα δεις ότι μετά αν θες να χάσεις κιλά το βλέπεις για μετά. Αν θες να συνεχίσεις αυτή τη διατροφή όγκου, το κάνεις φυσικά αυτό. Θα έχεις πάρει όμως ένα καλό boost 2 εβδομάδων, μια μανιβέλα καλή έτσι που θα έχεις δώσει μια έξτρα τάση στο σώμα σου, ώστε να έχεις καλύτερα αποτελέσματα για μετά. Αυτά. Αράξτε λίγο. Κοιμηθείτε καλά, προπονηθείτε ακόμη περισσότερο τώρα στις γιορτές, μην τα παρατήσετε, είναι ευκαιρία, αφού τρώτε σωστά, κοιμάστε καλά. Κάντε όλα αυτά και θα δείτε πόσο πιο ωραία θα είναι η διαδρομή σας μετά, πόσο πιο εύκολο θα έρθουν τα αποτελέσματα. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο, Τάσος, γεια σας. Και πόσα ακόμα τα κρέατα δεν είναι.